Κατάμεστη ήταν σήμερα το πρωί η αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Συνταξιούχοι από ολόκληρη σχεδόν τη Θεσσαλία συγκεντρώθηκαν στο Βόλο προκειμένου να χαράξουν το πλαίσιο των αγωνιστικών τους δράσεων το επόμενο διάστημα ενάντια στις συνεχιζόμενες περικοπές των συντάξεών τους. Μονόδρομο για τους συνταξιούχους χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ την αγωνιστική δράση, ενώ επιτίθεται με σφοδρότητα κατά της κυβέρνησης. Δεν έχουμε άλλο δρόμο από αυτό το δρόμο του αγώνα. Γιατί οι κυβερνήσεις ματσάκησαν, η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει τις πολιτικές των προηγούμενων, χτίζει σε βάρος μας με πολιτικές οι οποίες σαρώνουν τη ζωή μας κυριολεκτικά. Τα νέα μέτρα που έρχονται θα τσακίσουν τους συνταξιούχους για τις συντάξεις τις οποίες εμείς τις πληρώσαμε από τη ζωή μας, με τον κόπο μας, με το μόχθο μας, με τον ιδρώτα μας και με την πορεία μιας ζωής μέσα στα εργοστάσια, στις φάμπρικες, στα μικρομάγαζα, στο χωράφι όπου εργάστηκε ο καθένας. Οι συντάξεις αυτές δεν είναι δώρο, δεν είναι επίδομα. Είναι πληρωμένες, θα τις διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας, δεν τις χρωστάμε σε κανένα δανειστή και απαντάμε και στη θανατηφόρα πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και στη θανατηφόρα προπαγάνδα της, που προσπαθεί να δώσει κάποια επιδόματα όπως λέει, δηλαδή τη στιγμή που μας τρώει το καρβέλι και έρχεται να μας φάει και το υπόλοιπο, να πετάει ορισμένα ψίχουλα για να είναι συνταξιούχοι ευχαριστημένοι. Ως και το 70% του εισοδήματός τους θα έχουν χάσει συνταξιούχοι όταν τεθούν σε ισχύ οι μνημονιακοί νόμοι για την προσωπική διαφορά στις συντάξεις από το τέλος του 2018. Αυτή τη στιγμή ο ένας στους δύο συνταξιούχους λαμβάνει μηνιαίες αποδοχές κάτω των 500 ευρώ. Να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες σαν συνέχεια και άλλων πρωτοβουλειών που έχουμε πάρει αυτό το διάστημα για τα προβλήματα της υγείας. Η κατάσταση είναι δραματική. Με τον καινούριο προϋπολογισμό αφαιρούν άλλα 350 εκατομμύρια από την υγεία, στον οποίο χρωστάνε αρκετά χρήματα. Ξέρετε και ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν νοσοκομεία σε μεγάλες πόλεις που λείπουν βασικοί γιατροί. Δεν σας λέω τώρα για τα κέντρα υγείας και τα λοιπά, τα οποία εκεί ορισμένα υπολειτουργούν, ας πούμε, και τα λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολλά εκρηκτικά προβλήματα και εμείς αυτό το ζήτημα θέλουμε να το αναδείξουμε και να προσανατολιστούμε στη δράση μας αυτό το διάστημα πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, για μας και για τους μεγαλύτερους συνταξιούχους, αν δεν έχουμε το γιατρό και το νοσοκομείο όταν το χρειαζόμαστε, μετά δεν μας είναι άχρηστο. Και το δεύτερο ζήτημα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα, υπάρχει, ας πούμε, ο προσανατολισμός από τη Συντονιστική Επιτροπή που υπάρχει, για να πάμε σε μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση στα μέσα του Δεκέμβρη. Τον επόμενο μήνα οι συνταξιούχοι διοργανώνουν πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα με βασική διεκδίκηση την επιστροφή της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους και όχι με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος. Όταν η αδικία γίνεται νόμος του κράτους, για μας τους συνταξιούχους γίνεται αδύνατη ανάγκη να βγούμε στον δρόμο για αγώνα.